Λοιπόν και πάλι καλησπέρα για πολύ λίγο μαζί. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15 στίχος 18. Ή <και> ο κόσμος ημάς μισή γιγνώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσικεν. Αν ο κόσμος λέει σας μισήσει, εννοείται ότι για να σε μισήσει ο κόσμος πρέπει να είσαι διαφορετικός. Δηλαδή πρέπει να μείνεις αποστάτης, πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο Θεός, από που ο Χριστός, τότε ο κόσμος θα σε μισεί. Αν λέει ο κόσμος σας μισεί, μάσατε, γιγνώσκεται να γνωρίζετε ότι εμέ πρώτον ημών, ότι εμένα πριν από εσά, το ημών είναι με ύψιλον, με μίση και να έχει μισήσει. Η εκ του κόσμου είτε, ο κόσμο αν το ίδιον εφίλει. Αν ήσασταν λέει ένα με τον κόσμο, ή το ή είναι με έψιλον γιώτα και, και σημαίνει αν, εκ του κόσμου είτε, αν από τον κόσμο ήσασταν, ο κόσμο αν το ίδιον εφίλει. Ο κόσμο το ίδιο θα σα αγαπούσε, θα σα είχε φίλου, θα σα χώνευε. Δηλαδή, ο κόσμο, το μπούγιο, μην νομίζετε ότι δεν έχει επίγνωση του καραγκιόζηλικου του και τη ηλικιότητά του. Την έχει την επίγνωση. Μην νομίζετε ότι αυτοί που αποστάτησαν και ζούμε όσα ζούμε, δεν ξέρουν ότι αποστάτησαν. Το ξέρουνε μέσα στην καρδούλα του, το ξέρουνε. Και όποιο διαφέρει από αυτού του καραγκιόζηδε, δεν το χωνεύουνε. Ενώ όταν είσαι ένα με αυτού, έλα με εμά που είμαστε, έλα να γίνουμε πολλέ που λέει ο άλλο, έτσι. Αν πάτε κι εσεί να γίνετε πολλέ με τι πολλέ, έτσι. Τότε. Ο κόσμο άνθρωπο θα λένε. Μια χαρά είμαστε. Όταν είσαι διαφορετικό, όταν είσαι ένα με τον Χριστό, ακόμα και αν δεν του κράζει και μόνο που θα βλέπουν τη συμπεριφορά σου να είναι συμπεριφορά που ο Χριστό ορίζει, δεν θα σε χωνεύουν. Δηλαδή τι μα το παίζει, λέει Άγιο. Τι μα το παίζει, Άγιο, γιατί δεν είσαι σαν εμά. Λοιπόν, ότι δε εκ του κόσμου ούτε στε, αλλά εγώ εξελεξάμινη εμάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή εμά ο κόσμο. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα γιατί εδώ έρχονται τα Ναχαμάδη να βοηθήσουν. Με ρωτήσατε διαβάζοντας Ναχαμάδη ποιοι είναι αυτοί που από πριν ήταν εκλεγμένοι Ποιοι είναι αυτοί που από πριν μπορούσαν να έχουν τη γνώση και να τη διαχειριστούν και ήρθαν στον κόσμο να μιλήσουν. Οι Απόστολοι τι κάνανε. Μίλησαν. Οι Απόστολοι δίδαξαν. Οι Απόστολοι μετέφεραν τα λόγια του Χριστού, έτσι. Και βέβαια όχι τα λόγια του Γιαχβέ. Οι Απόστολοι εδιώχθησαν επειδή δεν εφάρμοζαν το μοσαϊκό νόμο των Εβραίων. Και οι Εβραίοι που οι ίδιοι δεν τον εφαρμόζουν το μοσαϊκό νόμο σήμερα, ξεσκίστηκαν να του κυνηγούν και να του σκοτώσουν. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Είμαι στο κεφάλαιο 15 στο Κατά Ιωάννη, στίχο 19 Ότι δε εκ του κόσμου που και στε έτσι, επειδή δε δεν είστε ένα με τον κόσμο αυτό αλλά εγώ εξελεξάμενη μας εκ του κόσμου αλλά εγώ σας ξεχώρισα σας διάλεξα μέσα από τον κόσμο δια τούτο μισή μας ο κόσμος γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος δηλαδή ναι μεν είστε εκλεκτοί αλλά ζούσατε ανάμεσα στους άλλους ξαφνικά σου λέει τι είστε εσείς μάγκες ρε, και εσείς είστε και μπορείτε να είστε με τον Χριστό και εσείς να μιλάτε και να λέτε το λόγο του. Τι είστε εσείς από όλου εσάς που με ακούτε τώρα και δεν με ακούτε τυχαία γιατί εγώ βγήκα ξαφνικά. Τώρα εσείς μου ακούτε, δεν με ακούτε τυχαία. Και εγώ ξέρετε και έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια ότι τυχαίες κουβέντες δεν λέω. Εσείς λοιπόν που με ακούτε τώρα και δεν με ακούτε τυχαία αν βγείτε και μιλήσετε για τον Χριστό Ξέρετε τι θα σα πούνε. Έλα μου ωραία, και εσύ ποιο είσαι. Ο Χριστό τι του λέγανε. Έλα μου ωραία, αυτόν ακούτε, αυτό δεν είναι που είναι ο γιο αυτήνή που δούλευε στο μαραγκούδικο, ξέρω εγώ, και ζει στο σπίτι του Ιωσήφ. Και αυτά δεν είναι τα αδέλφια του, τα παιδιά του Ιωσήφ, έτσι. Που ξέραν οι άλλοι τι έγινε ανάμεσα στον Ιωσήφ για την μαραγκούδα. Και ότι δεν έγινε τίποτα κτλ. Αφού το ξέρουμε, λέει, τώρα θα μα το παίξει και μεγάλο και τρανό και Θεό. Έτσι λέγανε οι γραμματεί και οι Φαρισαίοι. Και για του μαθητέ του Χριστού λέγαν τα ίδια. Και για εσά, αν βγείτε να μιλήσετε. Τα ίδια θα πούνε, έλα μωρέ τώρα που μαζί και να μας, να μας κάνεις και κήρυγμα. Έτσι θα σου πει. Τι κάνεις εσύ, το αγνοείς, δεν τσατίζεσαι. Γιατί το ξέρεις. Και γιατί το ξέρεις. Γιατί είπε ο Χριστός στο στίχο 18 το προηγούμενο. Ή ο κόσμος ημάς μισή, αν ο κόσμος εσάς σας μισή, γιγνώσκεται να ξέρετε ότι εμένα πρώτον ημών, ότι εμένα πριν από εσά με μίσικεν έχει μισήσει. Οπότε μη μασάτε. Είναι στάνταρ πράγματα, τα από Χριστός, δεδομένα και δεν θελεσμένα. Οπότε στεναχώρια μην έχετε. Ωραία. Λοιπόν, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, δηλαδή σαν του άλλου δεν είστε. Εσεί μπορεί να είστε αμαρτωλοί, αλλά έχετε μια διαφορά. Ότι ξέρετε τι θα έπρεπε να κάνετε για να φύγετε από τη χλέμπα. Και πέρα από αυτό έχετε και γνώση, την οποία γνώση άλλοι δεν έχουν. Την οποία γνώση συγκεντρώνεται και συγκεντρώνατε στο παρελθόν και θα συγκεντρώνετε και τώρα και στο μέλλον. Και τη γνώση αυτή να τη χρησιμοποιείτε για να μην πέσετε σε πλάνη. Γιατί όταν έρθει ο άλλος, κάθε αυτούλης θα τρελαίνεται, θα ψοφάει για πλάνη. Γιατί η πλάνη θα οδηγεί στην ευκολία, ενώ η αλήθεια θα οδηγεί στη δυσκολία. Έτσι. Δια τούτο λοιπόν μισεί εμάς ο κόσμος, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Γιατί ζηλεύει. Πάω παρακάτω. Μνημονεύετε του λόγου, έτσι. Να θυμάστε λοιπόν, να έχετε στην μνήμη σας το λόγο που περί του οποίου εγώ υπονιμήν. <coughs> να θυμάσαι τα λόγια για τα οποία σας μίλησα. Ου και στη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριο του. Το αφεντικό είναι ανώτερο πάντα. Έτσι. Ή εμέ δίωξαν, διότι αν εμένα με καταδίωξαν, και εμάς μας διώξουσι. Και εσάς θα σας καταδιώξουν. Γίνεται να μην καταδιωχθεί κανείς αν λέει την αλήθεια. Είμαστε στον κόσμο του ψεύδους. Αφού είμαστε στον κόσμο του ψεύδους, εννοείται δεν μπορείς να πεις αλήθεια. Αν πεις αλήθεια, Είπαμε το λιγότερο θα σε πούν γραφικό Μετά θα σε πούν επικίνδυνο Μετά θα θέλουν να σε ξεπαστρέψουν Τι σας είπα στην τελευταία εκπομπή Ότι έλεγαν μεγαλοπατριώτες Όταν θέλουν να με κόψουν από τα κανάλια Που να ξέραν τι ίντερνετ έρχεται ότι δεν θα, Από το οποίο δεν θα μπορεί να με κόψει κανείς Τον τελειώσαμε έτσι τη λέγανε για μένα Έτσι λέγανε Τον τελειώσαμε Βρισκόταν οι μεγαλοπατριώτες, βουλευτάδες κτλ και, και λέγανε τον τελειώσαμε. Εμένα με τελειώσανε. Λοιπόν, ή τον λόγο μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσει. Τυρίσου. Αν τηρήσουν, λέει, αυτά τα οποία είπα εγώ, θα τηρήσουν και αυτά που θα πείτε εσεί. Αλλά αυτά πάντα ποιήσου συνειμήν δια το όνομά μου. Ότι ου κίδαση τον πέψαντά Αλλά όλα αυτά, λέει, τα κυνηγητά, τι βρυσιέ, τι οικοφαντίε, θα τα κάνουν εξαιτία του ονόματό μου. Στι μέρε μα, εξαιτία του όνομα του Χριστού. Γίνονται συκοφαντίε και αυτά και ξέρω εγώ. Φίλοι μου, εγώ τώρα που έχω ξεσπαθώσει και στην τηλεόραση, και την τηλεόραση παρακολουθούν γενικά μεγάλα, άτομα μεγάλη ηλικία που δεν έχουν διαδίκτυο, όταν μιλάω για τον Χριστό και λέω την αλήθεια τώρα με τα Νάχα Μάντι και άλλα πράγματα και για την αρχαία Ελλάδα, Α, δεν γίνεται να μιλάει για την αρχαία Ελλάδα. Ο Χριστό είναι με το Μωησί, το Γιαχδέ και τα λοιπά, λένε οι παππούδε. Βέβαια, αν με ακούσουν το δεκαθεϊστέ, είπαμε για την αρχαία Ελλάδα, καλά τα λε, αλλά όχι okay, Χριστό. Αυτή, αυτή είναι καμένα χαρτιά. Αυτοί είναι τελειωμένοι όλοι. Όποιο δεν μπορεί να διακρίνει, ειδικά τώρα με τα Νάκ Χαμάντι, αγαπητοί φίλοι που βγήκαν, ειδικά με τα Νάκ Χαμάντι, όποιο δεν μπορεί να διακρίνει τη σχέση που έχει η αλήθεια με τα αρχαία ελληνικά κείμενα και ότι οι αρχαίοι Έλληνε σοφοί είπαν αυτά που έλεγε ο Χριστό, σκόρπιοι και πολύ μαζί, ενώ ο Χριστό τα είπε όλα μόνο του και το επιβεβαίωσε τα πάντα, όποιο δεν μπορεί να τα δει, είναι καμένο χαρτί, είναι τελειωμένο. Γιατί γνώση δεν θα έχει. Και όποιο δεν έχει γνώση, πάει σε πλάνη. Στίχο 21. Ξανά. Αλλά τα αυτά πάντα ποιήσου ή μην, αλλά όλα αυτά θα σα τα κάνουν για το όνομά μου. Εξαιτία του όνοματό μου. Είπαμε, οι δωδεκαθεριστέ δεν θέλουν να λέω Χριστό. Ενώ, επειδή μιλώ για την αρχαία Ελλάδα, οι μεγαλοχριστιανοί δεν θέλουν πάλι να λέω Χριστό. Οι άλλοι δεν θέλουν να ακούν Χριστό, αυτοί δεν θέλουν να λέω Χριστό. Και εγώ, για σπάσιμο, πώ κλείνω την εκπομπή μου, λέγοντα Ισου Χριστό νικά. Για ποιο λόγο τώρα. Ότι, διότι, που τον Πεμψαντάμε. Γιατί δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε. Για να γνωρίζει τον Θεό είναι... πρέπει να ξέρεις την αλήθεια. Έστω αυτή τη λίγη, την μερική αλήθεια που μπορεί να αντιληφθεί ο εγκέφαλος των μπότ, των σωμάτων των ανθρώπων στον κόσμο αυτό. Αν δεν ξέρεις τον Θεό, τότε είσαι ή Εβραίος ή το Δεκαθειστής ή ακόμα μακριά ας πούμε από αυτά τα πράγματα Έχει βουδισμούς, έχει Ισλάμια, έχει ό,τι θέλεις Δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε λέει Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλο σημείο των Ευαγγελίων Δεν ξέραν οι Εβραίοι για τους οποίους μιλάει βέβαια το Θεό Ποιον ξέραν, το Γιαχβέ Μα ποιο είναι ο Γιαχβέ, ο σατανάς Ή θα το χωνέψετε κάποια στιγμή Ή θα συνεχίσετε όπως είστε λατρεύοντας σατανά Και ελάτε στη Δευτέρα παρουσία να εξηγήσετε και να σας εξηγηθεί το όνειρο ολόκληρο το πείμα εκεί πέρα. Ελάτε στη Δευτέρα παρουσία μετά. Είμαι ήλθον και ελάλησα αυτή αμαρτίαν ουκ ήχον Διότι αν δεν είχα έρθει να του τα πω, λέει ο Χριστό, ωραία, του Εβραίου εν γέννη, γιατί εκεί που μιλούσε, είτε ήταν, είτε ήταν, εθνικά Εβραίοι, είτε ήταν εθνικά Έλληνε, όλοι ήταν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα. Είμαι ήλθον και ελάλησα αυτή, αν δεν είχα έρθει και δεν του τα είχα πει, αμαρτίαν ουκ ήχον δεν θα είχαν αμαρτία γιατί δεν θα ξέρανε. Νην δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών. Τώρα δεν μπορούν να βρουν δικαιολογία ούτε πρόφαση για την αμαρτία τους. Ο εμέμισον και τον πατέρα μου μισή. Εκείνο λέει που μισή εμένα, λέει ο Χριστό, μισή και τον πατέρα μου, μισή και το Θεό. Ο εμέμισον, εκείνο που μισή εμένα και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτή, άουδη άλλο πεποίηκεν, αμαρτία ουκ ήχων. Αν δεν είχα κάνει λέει τις πράξεις που έκανα τα θαύματα μπροστά τους, ωραία, που κανείς άλλος πριν δεν είχε κάνει, δεν θα είχαν αμαρτία, δεν θα ξέρανε. Νίν δε και οράκαση, νίν δε τώρα δε και οράκαση και έχουν δει και με μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου. Και έχουν δει τα θαύματα λέει, αλλά και με έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αφού οι Εβραίοι αγαπούσαν τον Γιαχδέ και μίσησαν και τον Χριστό και τον Πατέρα, Θεό, είναι ο Γιαχβέ ο Θεός Think twice Σκεφτείτε διπλά και τριπλά και χιλιαπλά Είτε μια φορά σκεφτείτε είτε χίλιε, ο Γιαχβέ δεν είναι ο τριαδικό δημιουργό. Καθώ προχωράει το βιβλίο Το Βυζάντιο τη Μαύρη Αδελφότητα, το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλη φασαρία, <laughs> εκτό και αν <laughs> το πάρουν μερικοί και το μελετήσουν και πούνε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, διότι μιλάει πάλι μέσα από αρχαία κείμενα. Γιατί βλέπετε, Όσο εγώ μιλούσα με τα βιβλία γιατί και πώ ζουν ανάμεσά μα, αγαπητοί φίλοι, και έλεγα τα τρελά μου, έτσι, Τι έλεγε ο συγχωρεμένο, ο Σωτηρόπουλο, έχει μια θεωρία τρελή με πολλά λάμδα. Το, ο Θεό να σε αναπαύει, αδελφέ μου, Σωτηρόπουλε, άσχετα που οι άνθρωποι πήραν αποφάσει για αυτόν, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι είχαν πάρει αποφάσει και τον είχαν αφορήσει. Πεθάνε αφορισμένο από την Εκκλησία. Ο Θεό ξέρει, θέλω να πιστεύω, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, τι καλέ σου προθέσει και θα σε αναπάβει. Τώρα αν εσύ επέμενε να πας στην αγκαλιά του Αβραάμ, δεν θα φταίει ο Θεός. Έτσι. Αν ήθελες να πας στην αγκαλιά του Χριστούλη, είσαι αυτή τη στιγμή ο πρώτος και ο καλύτερος. Αν επέμενε στον Αβραάμ, αυτό το ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αλλά αυτά που είπαν οι άνθρωποι δεν, μπορεί να επηρε... δεν, μπορούν να επηρεάσουν την κρίση του Χριστού. Ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία θα έχει τη δική του κρίση και όχι τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μπορούν να λένε ότι καραγκιοζλίκοι θέλουν. Ο σώσ μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει. Εμά μας νοιάζει τι λέει ο Χριστό. Όταν λοιπόν μιλούσα στα γιατί και πώ λέγοντα τα τρελά μου, λέγανε πω και τι δεν λέγανε. Αυτά που λέγανε βασικά στο Σοκράτη. Παλιά μου τεχνικό σκηνο, έτσι. Είναι αυτά, παρασύρει τον κόσμο. Για πόσου άλλου λέγανε τα ίδια. Κάψε τα βιβλία του. Κάψε τα όλα. Να μην υπάρχει τίποτα. Όταν όμω άρχισα να μιλάω με τα κείμενα που η Εκκλησία δέχεται και τα οποία οι επικριτές μου ούτε καν τα ήξεραν. Διότι είναι αγράμματοι, άσχετοι, απέδευτοι, αδιάβαστοι, μπουρτζούφλιδε. Αφού δεν το κατέχουν το άθλημα, αφού δεν ξέρουν, μιλάνε κιόλα. Γίνεται άσχετο άνθρωπο να μιλάει. Επειδή διάβασε δύο σειρέ το Χρυσόστομο. Έχει και άλλου πατέρε η εκκλησία μα, από ό,τι είδατε. Και φύγει ο τόμο 43 και άρχισαν τα στόματα να βουλώνουν. Και φύγει ο τόμο 44 και άρχισαν να πέφτει τα φόπλακα πάνω στα στόματα. Και τώρα βγήκε τον Άκχα και γίνεται το έλα να μου, όταν βγήκε το βυζάντιο της μαύρης αδελφότητας, τότε να δεις τι γίνεται. Γιατί πλέον τους δίνω το ίδιο το κείμενο της Ορθοδοξίας που οι ίδιοι δέχονται, το οποίο οι, άνθρωποι δεν διάβασαν. Έφτια ασχετήλα, χοντρή ασχετήλα, πώς το λένε. Και μάλιστα μέσα στη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη γίνεται και ένα μεγάλο σοου που μου αρέσει, δεν ξέρω αν θα πάω. Γίνεται το δεύτερο συνέδριο για την παλιά διαθήκη. Και θα έρθει ξανά ο Εβραίο, ο Εμμανουέλ Τόβ. Έτσι. Και έτσι μου έρχεται να πάω, να, πάω και να κάτσω πρώτη θέση. Και να πει ο Εβραίο, My friend, come here and speak to the others. Έλα και μίλα του. Τότε να δει τι έχει να γίνει, αγαπητοί φίλοι. Τότε να δει τι έχει να γίνει. Τότε θα έχω κάμερα μέσα και θα γίνει χαμό. Θα κλάψουνε μανούλε άμα μιλήσω. Διότι αν μιλήσω, ο Εβραίο Ξέρει την παλιά διαθήκη, αφού είναι Εβραίο, θα είναι εκεί και δεν μπορεί κανεί να αντικρούσει αυτά που θα λέω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στίχο 25. Αλλά είναι να πληρωθεί ο λόγο ο γεγραμμένο εν τον νόμο αυτών. Ότι εμεί εισάμε δωρεάν. Αλλά για να πληρωθεί. Και τώρα η εκδίκηση του Λιακόπουλου έτσι. Στίχο 25. Αλλά είναι να πληρωθεί ο λόγο ο γεγραμμένο εν τον νόμο αυτών. Αλλά ή να, τι θα πει ή να, για να πληρωθεί. Δεν μεταφράζουμε το πληρωθεί, τα αφήνουμε έτσι. Ο λόγος, ο γεγραμμένος, ο λόγος που έχει, γρα... που έχει γραφεί εν το νόμο αυτών, στον νόμο τους, ότι εμείς σαν με δωρεάν, ότι τζάμπα με εμείς δηλαδή χωρίς λόγο. Άρα τι θα πει να πληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος, να συμπληρωθεί ρε λαμόγια, ρε ψευτράκια, ρε ψεύτες εγκληματίες. Τι θα πει πληρώσε, να συμπληρώσει ή να εκπληρώσει, αλλά ή να πληρωθεί ο λόγος για να συμπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος ή για να εκπληρωθεί ο λόγος σημειώστε το για να έχετε να μιλάτε και να έχετε να ξέρετε είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο γιώτα ε, 15 στίχος 25 τι θα πει πληρώσε τους προφήτες να συμπληρώσει ή να εκπληρώσει ε? να συμπληρώσει ή να εκπληρώσει θα να διαβάζω αλλά ή να πληρωθεί ο λόγος ο γραμμένος για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στον ίδιο του στον νόμο ότι εμεί ισάν με δωρεάν, ότι τζάμπα με εμεί Φίλοι μου, μπα και χαχλάδα την ουρά, έτσι. Το βλέπετε, το ξαναλέω. Στ κεφάλαιο ΙΕ15 στο Κατά Ιωάννη, στίχο 25. Αλλά είναι να πληρωθεί για να εκπληρωθεί αυτό που είναι γραμμένο στο νόμο του. Όχι να συμπληρωθεί, εντάξει. Δεν ξέρανε ελληνικά αυτοί που μετέφραζαν τα Ευαγγέλια. Ξέρανε. Άρα, γιατί κάνανε καναν λάθο, κάνανε λάθο κόπημα. Γιατί ξέρανε το μυστικό και είναι συνένοχοι με τους παλιούς. Ξέρανε το ένοχο μυστικό που είναι γραμμένο μέσα στα να Ναγχαμάντι. Το πιάσαμε. Συνένοχοι. Εγώ συνένοχος πλέον. Δεν κάθομαι να είμαι. Δεν δέχομαι. Πώς το λένε. Δεν έχω εξουσία ούτε έχετε εσείς. Συνεχίζω. Στίχος 26. Όταν δεν έλθει ο παράκλητος, όταν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα, έτσι, Ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός τον οποίο εγώ θα στείλω μέσω του πατέρα το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται εκείνος μαρτυρήσει περί εμού εκείνος θα σας πει για μένα ότι έλεγα αλήθεια και θα το ξέρετε μέσα σας και θα μπορέσετε να πάρετε δύναμη να μιλήσετε κι εσείς εδώ βέβαια έχουμε την ερμηνεία του Λάμδα την εξήγηση του τι σημαίνει το Λάμδα πάνω είναι ο πατέρας κάτω από τη μια μεριά δεξιά εκ δεξιών του πατρός είναι ο Υιός, ο Λόγος του Θεού και κάτω αριστερά είναι το Άγιο Πνεύμα. Μέσω του πατρός η γραμμή είναι μία στο λάμδα και είναι μία γραμμή που σχηματίζει γωνία. Αλλά δεν είναι δέλτα. Ο Υιός επικοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα με τον Υιό μέσω του πατρός. Δηλαδή αυτό το σύμβολο το λάμδα που είναι το σύμβολο του Τριαδικού Θεού και είναι εξίσου ιερό με τον Τίμιο Σταυρό, έτσι, τον Ζωπιό Σταυρό, γιατί είναι το πανάρχιο σύμβολο του Τριαδικού Θεού και περιγράφεται σε αυτό το στίχο. Βλέπετε τι σημαντικούς στίχους έχουμε συναντήσει εδώ πέρα. Στο κεφάλαιο ΙΕ, το 15 στο κατά Ιωάννη. Ο ΜΕΝ 25 αποδεικνύει ότι πληρωθεί σημαίνει να εκπληρωθεί και όχι να συμπληρωθεί. Δηλαδή, όχι δεν ξέρουμε ελληνικά, αλλά έχει και κόσμο που δεν ξέρει. Σου λέει πληρώσε, να το γεμίσει, να το συμπληρώσει. Λαμογιά, λαμογιά αυτοί που το κάναν είναι ένοχοι. Γιατί ξέραν ελληνικά, ήταν μεγαλοφιλόλογοι και μεγαλοθεολόγοι. Έκαναν μεγάλη λαμογιά. Μην πω καμιά άλλη πιο χοντρή λέξη. Εντάξει. Μην πω πιο χοντρή λέξη τι κάνανε. Το κάνανε εν γνώση τους. Ξέραν πολύ καλά τι ψέματα λέγανε. Όταν έλεγαν να συμπληρώσει. Προσέξτε τώρα. Λέει το πνεύμα της αληθείας. Ο το οποίον παρά του πατρός εκπορεύεται. Εκπορεύεται από τον πατέρα. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού Και θα σας πει πήγα μένα. Και λέει ο παράκλητος, ο παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι, ον με όμικρον, τον οποίον εγώ πέμψω ημίν, τον οποίο θα σας τον στείλω παρά του πατρός, διαμέσου του πατέρα. Γιατί ο Χριστός, αν δείτε τη γραμμή, είναι ο πιο απλό τρόπο να καταλάβουμε κάπω πώ λειτουργεί η Αγία Τριάδα, γιατί κάθε προσπάθεια είναι άχρηστη. Άρα ο Χριστό επικοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα και λέει: Α το πούμε τώρα έτσι πολύ απλοϊκά τι θέλει, αλλά για να περάσει η γραμμή, πάει πρώτη στην κορυφή στον πατέρα και μετά πάει στο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή θα στο στείλω το Άγιο Πνεύμα, αλλά μέσω του πατρό. Φυσικά και ο Χριστό μπορεί να πει: Θέλω να πάει το Άγιο Πνεύμα. Θα πάει, αλλά μέσω του πατρό. Ο πατέρα λέει: Πήγαινε. Πιάνουμε. Λοιπόν. Στίχος 27 Και εμείς δεν μαρτυρείτε ότι απαρχής με τεμού εστέ. Και εσείς όταν πάρετε μέσα στο Άγιο Πνεύμα θα μαρτυρείτε όχι θα υποφέρετε, θα μαρτυρείτε σημαίνει θα δώσετε μαρτυρία, θα πείτε αυτά που είδατε. Αυτό είχα πει κάποτε ότι για το αν είναι θεόπνευση στην Καινή Διαθήκη, ότι οι Απόστολοι, ναι μεν φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα μπορούσαν να γράψουν πιο, πιο περιεκτικά, πιο καλά και εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς το πω τώρα, αλλά ούτε ή άλλως δεν λέγαν ψέματα, ούτε θέλανε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να, πουν, να μαρτυρήσουν αυτά τα οποία... Είδανε με τα μάτια τους. Και εδώ το λέει. Και εμείς δεν μαρτυρείτε και εσείς θα πείτε Αυτά τα οποία είδατε, ότι με μου εστέ, γιατί από την αρχή σας είχα μαζί μου. Ό,τι έκανα, ό,τι διδάξα, το είδατε. Ό,τι θαύμα έκανε ο Χριστός, το είδαν οι Απόστολοι. Ό,τι λόγια είπε, τα άκουσαν οι Απόστολοι. Μάρτυρες είναι, καταμαρτυρούν αυτά που ξέρουν για τον Χριστό. Κεφάλαιο 16, στίχος 1. Ταυτά λελάλικα ημίν. Λελάλικα είναι χρόνος παρακείμενος, έτσι. Έχω, σα, σας έχω πει, αυτά σας έχω πει, Είναι να μην σκανδαλιστείτε. Για να μην σκανδαλιστείτε. Γιατί θα σας την πέσουν άγρια, λέει. Θα λένε ποιοι είστε, μωρέ. Αφού μαζί μας, ας πούμε τον Μαρθαίος, αν θυμάμαι καλά, ε, μην κάνω και λάθο. Εσύ δεν είσαι ο Αλή που μάζεσαι που είσαι ένα που μάζεσαι φόρους για την Τρόικα, ξέρω εγώ. Θα μας τρελάνεις, μας το παίζει τώρα. Ε, και μας διδάσκεις Εσύ δεν ήσουν έτσι, εσύ δεν ήσουν εκεί Εσύ δεν ήσουν ψαρά ήρθε να μα το παίξει μεγάλο και τρανό τώρα, να μα μιλήσει για τον Χριστό. Αυτά λέει, σα τα λέω για να μην σκανδαλιστείτε. Από συναγόγου πίσω εμάς θα σας πετάξουν έξω από τι συναγωγές και τη θρησκεία του. Θα σα από συναγώγους. όξο. Δεν είστε άξιοι, Ερετικοί. Ερετικοί όλοι. Καταλάβαμε. Ερετικοί όλοι. Αλλά έρχεται η ώρα. Ή να πάσω από κτίναση δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Αλλά έρχεται η ώρα που ο καθένας που θα σας σκοτώσει έτσι, γιατί είπε το πολύ πολύ θα σκοτώσει ο καθένας λοιπόν που θα έρθει να σκοτώσει δόξη, σκέφτεται, δοκό νομίζω, έτσι, είναι μέλλον χρόνο, το ρήμα από το δο, δοκαίο δοκό στο μέλλον θα, νομ, θα νομίζει ότι κάνει καλή πράξη για το Θεό. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιο να βρίσει, α πούμε, εμένα, θα έρθει και η ώρα σα, μην νομίζετε. Θα έρθει η ώρα που θα βγείτε μπροστά και θα μιλήσετε. Ίσως να μην ήρθε η ώρα για τον καθένα και την κάθε μία για να κάνετε την ομιλία την οποία ο Χριστό έχει πει και τη μαρτυρία την οποία ο Χριστό έχει πει για τον καθένα και την κάθε μία ότι θα κάνει. Και είπε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε γιατί θα σας δώσω εγώ λόγια να πείτε. Όταν λοιπόν πείτε τα λόγια δημόσια και σας επιτεθούν, θα λένε πω, πω όπως ο Άννας και ο Καϊάφα σκίζαν τα ρούχα τους και λένε τι λέει αυτός ο βλάσφημος για τον Χριστό. Και εσάς θα σας λένε βλάσφημος αν μιλάτε για τον Χριστό. Γιατί το πνεύμα της αληθείας του ενός θεού της πανθρησκείας που έρχεται καλπάζοντα πλέον, έτσι, θα σα λέει, μα τι είστε εσεί με αυτόν τον μοχθηρό Χριστό. Και ποιο είναι αυτό ο Χριστό που πρέπει αυτό να δεχτούμε. Εμεί δεχόμαστε τον ένα Θεό που θέλει αγάπη και ειρήνη. Με τον Χασάν, με τον Αλάχ, με τον Ρασίντ, με τον Κουνγκφού με τον Ινδιάνο, με όλου μαζί. Και με τον Πάπα Αλαμπράτσα. Τι είπε ο Πάπα τι προάλλε. Το Ισλάμ θα κάνει καλό στην Ευρώπη. Έτσι. Όλοι μαζί. Ελάτε να γίνουμε πολλέ. Έτσι λένε οι παπικοί και οι άλλοι. Φίλοι μου, γιατί θα γίνουν πολλέ. Γιατί είπαμε. Και το Ότομαν οι Οθωμανοί, Το Οθωμανικό δίκαιο γουστάρουνε. Όλοι το έχουν το, το, χαρούμενο. Ε. Το χαριτωμένο το, το, πάνε όλοι, το γουστάρουν το χαριτωμένο οι Οθωμανοί, Γενικώ. το Οθωμανικό δίκαιο. Γουστάρουν όλες μαζί. Φίλοι μου, αρθεί η ώρα, λέω ο του αμιλήστε. Και αυτοί λέει που θα έρθουν να σα σκοτώσουν, όχι απλά να σα βρήσουν, να σα κατηγορήσουν, θα αισθάνονται ότι κάνουν μια, έχουν κάνουν μια πολύ σωστή αποστολή και θα σα εξαφανίζουν γιατί κάνετε κακό στον κόσμο. Γιατί θα μιλάτε για τον Χριστό. Ποιοι είστε εσεί που με ακούτε κι εσεί, και, εσείς. και όλες, όλοι και όλε εσεί, γιατί νομίζετε ότι όταν έρθει η ώρα να μαρτυρήσετε τον Χριστό δημόσια, γιατί νομίζετε ότι δεν θα σα επιτεθούν. Πάρτε παράδειγμα, εμένα, εμένα τον τίποτα. Έτσι. Γιατί εγώ κι αν είμαι περαστικό εγώ κι αν είμαι από εδώ περαστικό. Εμένα τι μου λέγανε. Ωραία, λέγε τι τρέλε όλα, δεν θα ανακατεύει το Χριστό. Δεν θα μιλά για τον Χριστό. Αυτό μου το λέγανε χριστιανοί. Οι πατριώτε λέγανε, δεν θα λε καιρό γαραγγή, δεν θα λε για την πόλη, δεν θα λε για την Ελλάδα. Φοβόταν με του φάου τι βουλευτικέ καρέκλε. Γίναν όλοι βουλευτέ και, και, και γίναν και ξεγίναν. Αχ, φίλοι μου, να είστε έτοιμοι και μη μασάτε. Στίχο 3, κεφάλαιο 16 κατά Ιωάννη. Και ταύτα ότι ουκ έγλωσαν τον πατέρα ουδέ με επιμένει ο Χριστός επιμένει και αυτά θα τα κάνουνε και στους Αποστόλους ε, λέει για τους Εβραίους για εμάς λέει και για τους τωρινούς χριστιανούς έτσι γιατί εμένα δεν ήρθε να με κυνηγήσει για την ώρα τουλάχιστον ούτε Ισλαμιστή ούτε Εβραίο. Οι μεγαλοχριστιανοί με κυνήγησαν εμένα. Και μάρτυρε μου όλοι εσεί. Σε αυτά που ξέρετε. Και πόσα ακόμα έχει πολύ περισσότερα που δεν ξέρετε. Οι μεγαλοχριστιανοί. Γιατί λέει. Γιατί δεν ξέρουν ούτε τον πατέρα ούτε εμένα. Και πώς γίνεται πολλοί από τους σύγχρονους μεγαλοχριστιανούς να ξέρουν τον Χριστό όταν αντί για Χριστό διαβάζουν Χρυσόστομο. Και πώς γίνεται να ξέρουν τον πατέρα όταν νομίζουν ότι ο πατέρας είναι ο Γιαχδέ. Όπως είναι αυτονόητο ο Χριστός ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Ούτε τον ίδιο ξέρανε. Γιατί αντί να μιλάνε για οι μελλοντικοί όλοι αυτοί που θα κυνηγήσουν όποιον μιλάει για τον Χριστό οι τωρινοί αλλά και από τον 4ο αιώνα και μετά Ξέραν τι λέει ο Χρυσόστομος, ξέραν τι λέγανε οι μεγαλοθεολόγοι και τα λαμόγια, δεν ξέραν τι λέει ο Χριστός και δεν ξέραν τον Πατέρα, ξέραν τον Γιαχβέ, γιατί τους είπαν ότι ο Γιαχβέ είναι ο Πατέρας και το δέχτηκαν. Στίχος 4 Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, αλλά αυτά σα τα έχω πει, είναι ώστε όταν έρθει η ώρα, μνημονεύετε αυτόν ότι εγώ είπων ημίν, όταν έρθει η ώρα λέει, να σας την πέσουν και να σας λένε διάφορα να τους θυμίστε ότι εγώ σας τα είπα αυτά δε ημίν εξ αρχής ουκήπων αυτά δε από την αρχή δεν σας τα είπα ότι με θυμών ημίν γιατί ούτως ή άλλως ήμουνα μαζί σας λέει από την αρχή και δεν ήθελα να σας τα πω εκατό φορές αφού βλέπατε τι λέω και τι κάνω νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε στίχος 5 τώρα δε πηγαίνω σε αυτόν που με έστειλε και ουδείς εξημών και κανείς από εσάς ερωτά «Πού υπάγεις» και κανείς από εσάς δεν με ρωτάει «Πού πας» Στίχος 6 Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρωκεν ημών η καρδία Αλλά επειδή σας τα λέω αυτά, για αυτά που θα σας έρθουν δηλαδή και για το ότι δεν θα είμαι μαζί σας Η λύπη γέμισε, έτσι, την καρδιά σας Στίχος 7 Αλλά εγώ την αλήθεια λέγω ημίν, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια Συμφέρει ημίν σας συμφέρει εσάς είναι να εγώ απέλθω να φύγω εάν γαρ εγώ μη απέλθω διότι αν εγώ δεν φύγω ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς εμάς. Ο επόμενος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, δεν θα έρθει σε εσάς. Εάν δεν πορευθώ, έμψω αυτόν προς εμάς. Εάν δεν φύγω, θα τον στείλω σε εσάς. Και ελθών εκείνος, και όταν έρθει εκείνος, ελέγξει τον κόσμο περί και περί και περί κρίσεως. Και όταν έρθει, θα μπορεί να κάνει τον έλεγχο έτσι για τα πάντα. Στίχος 9. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουν σε εμέ. Όσον αφορά την αμαρτία είναι επειδή πίστευσαν, δεν πίστεψαν στα λόγια που τους έχω πει όλα για τρία χρόνια που δίδασε ο Χριστός. Στίχος 10. Περί δικαιοσύνης δε όσον αφορά δεν δικαιοσύνη ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέθη θεωρείται με. Έτσι. Γιατί θα πάω στον πατέρα μου και πλέον δεν θα με βλέπετε. Στίχω 11. Περιδέ κρίσεω ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κρυτε. Για δε την κρίση, γιατί ο άρχον αυτού του κόσμου έχει ήδη κρυθεί. Δηλαδή, στην δευτέρα ερχόμενη παρουσία, ο διάβολο δεν έχει, δεν δε θα μπει σε καμιά διαδικασία, έχει ήδη κρυθεί. Είναι τελειωμένο. Στίχος 12. Έτσι πολλά έχω λέγει νυμίν, ακόμα έχω πολλά να σα πω. Αλλά ου δίναστε βαστά ζυνάρτη. Αλλά δεν τα αντέχετε ακόμα. Όταν δε έλθει εκείνο, το πνεύμα της αληθείας, όταν δεν έλθει εκείνο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Θα σου οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ου γάρ αφ' αυτού, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνο του το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει, αλλά όσα θα ακούσει από τον πατέρα, εννοείται, θα πει, όπως και ο Χριστός είπε, ότι μου λέει ο πατέρας, λέω, και τα ερχόμενα... Αναγγελεί η και θα σα πει αυτά τα οποία θα γίνουν. Εκείνο σε με δοξάσει Εκείνος θα με ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Ότι από μένα θα πάρει γνώση και θα σας τα πει. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί. Όλα ε, όσα έχει ο πατέρας είναι δικά μου. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψετε. Γι' αυτό είπα από εμένα θα πάρει και αναγγελεί ημίν. Διευκρινίζει. Προσέξτε τη διευκρινίση που κάνει ο Χριστός. Από μένα θα πάρει. Αλλά ό,τι έχω εγώ είναι του πατρό. Άρα στην πραγματικότητα από ποιον θα πάρει: Από τον πατέρα, το κέντρο, η μονά, ο ένα Θεό. Στίχος 16. Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψε ψεστέμε. Για λίγο δεν θα με βλέπετε, και μετά για λίγο θα με βλέπετε. Δηλαδή για λίγο, τρει μέρε που έμεινε το μπότ, το σώμα στον τάφο, και μετά για λίγο θα τον με βλέπετε μετά την ανάσταση. Ότι εγώ υπάγω προ τον πατέρα, γιατί θα πάω στον πατέρα. Στοιχό 17. Είπαν ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Είπαν λοιπόν από τους μαθητές μεταξύ τους. Τι εστί τούτο ο λέγει ημίν. Τι είναι αυτό που μας λέει. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψε με. Ότι για λίγο δεν θα με βλέπετε και μετά για λίγο θα με βλέπετε. Ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Στίχος 18. Έλεγον ουν. Έλεγαν λοιπόν. Τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν. Ουκ είδαμε τη λαλή. Τι είναι αυτό που λέει το για λίγο. Δεν καταλαβαίνουμε, δεν γνωρίζουμε τι λέει εγνοούν Ιησούς ότι ήθελον αυτόν <κοκοκ> ερωτάν. Γνώριζε λοιπόν ο Χριστός ότι ήθελαν να το ρωτήσουν και είπε αυτής και τους είπε «Περι Του ζητείτε με τα λύλων, ότι είπων μικρών και ου θεωρείτε με και πάλι μικρών και όψα στέμε. Μιλάτε μεταξύ σας για αυτό που είπα ότι θα, δεν θα με βλέπετε για λίγο και μετά για λίγο θα με ξαναδείτε. Αμήν αμήν λέγω ημήν. Αληθώς λοιπόν σας λέω ότι κλάψετε και θρυνήσετε εμείς ο δε κόσμος χαρίσετε. Εσείς τα κλάψετε και ο κόσμος θα χαρεί. Εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλλά η λύπη μόνης χαρά γεννήσετε. Εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα γίνει χαρά. Όπως λέει ο πατήρ Σάββας Αχιλέος, χωρίς Γολγοθά, Ανάσταση δεν υπάρχει. Η λύπη θα γίνει χαρά. Η γυνή όταν τίκθη λύπη έχει. Όταν γεννάει η γυναίκα και πονάει, έχει λύπη. Ότι ήλθε η ώρα αυτή. Όταν δεν γεννήσει το παιδί, και τη μνημονεύει τη λήψη. Όταν γεννήσει το παιδί, ξεχνάει τη στεναχώρια και τον πόνο. Δια την χαράν ότι γεννήθη άνθρωπο στον κόσμο και ημίσουν και εσείς λοιπόν λύπην μεν νυν έχετε και εσείς λοιπόν τώρα έχετε λύπη πάλι δε όψω με εμάς και χαρίσετε η μόνη καρδία όταν όμως σας ξαναδώ θα χαρεί η καρδιά σας και την χαράν ημών ουδής έρει αφημών και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορεί να σας την πάρει στίχος 23 και είναι εκείνη τη μέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν. για εκείνη τη μέρα που θα με ξαναδείτε μετά την Ανάστη δηλαδή. Δεν θα με ρωτήσετε τίποτα. αμήν μην να μην λέγω ημίν ότι όσα αν τον πατέρα μου εν το ονόματί μου δώσει ημίν. <Κι> Αλήθεια λέει σας λέω. Ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου θα σας το δώσει. Το πιάσαμε. Το έχουμε πει χίλες φορές. Να το πούμε άλλε τόσε αν χρειαστεί. Κι εσείς. Εσείς οι απλοί ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου από τον πατέρα θα σας το δώσει. Έως αρτι ουκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ως τώρα λέει δεν ζήτησε κανένας τίποτα στο όνομά μου. Ένα από το πολύ σημειγδάλι ρε παιδιά δεν ήξερε κανείς τον Χριστό. Ούτε τον πατέρα από ό,τι ο Χριστός μας είπε. Ετείτε και λείψεστε. Ζητήστε και θα πάρετε. Είναι η χαρά ημών ή πεπληρωμένη. Ώστε η χαρά σας να είναι εκπληρωμένη. Δηλαδή να γίνει πραγματικότητα, να εκπληρωθεί η χαρά σα. Στοιχό 25. Αυτά εν παροιμίε λελάλικα ημίν. Αλλά έρχεται, αυτά λέει, τα είπα όλα με παροιμίε, παραβολέ κτλ. Αλλά έρχεται ώρα ότι ουκέτη εν παροιμίε λαλίσου σου ημίν. Έρχεται ώρα όμω λέει που δεν θα μιλάω πια με παραβολέ, αλλά παρησία περί του πατρό αναγκελό ημίν. Ωραία. Αλλά με μεγάλη σαφήνεια θα σας αναγγείλω πράγματα για τον πατέρα. Στίχος 26. Εν εκείνη τη ημέρα εν το νόματί μου ετήσεστε τότε στο όνομά μου θα ζητάτε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί ημών. Και εγώ δεν θα σας λέω ότι θα ζητήσω από τον πατέρα για λογαριασμό σας. Αυτός γαρ ο πατήρ φιλή μας, Διότι ο ίδιος ο πατέρας θα σας ξέρει και σας αγαπάει. «Οτι εμείς εμέ πεφυλήκατε και πεπιστεύσατε, πε, πεπιστεύκατε, διότι εσείς εμένα μαγαπούσατε αγαπούσατε και με πιστεύατε, ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον, ότι εγώ ήλθα στον κόσμο, βγήκα από το Θεό και ήρθα σε εσάς, εξήλθον παρά του Πατρός, βγήκα μέσα από το Θεό». Και όσοι. Έτσι. Και στον κόσμο. Και ήρθα στον κόσμο. Πάλι να φύγει τον κόσμο. Και πάλι θα αφήσει τον κόσμο. Και πορεύομαι προ τον πατέρα. Και πάω πίσω στον πατέρα. Στίχο 29. Λέγουσι αυτό οι μαθητέ αυτού. Ή δεν είναι παρησία λαλή. Και παρημίαν ουδεμίαν λέγει. Τώρα μα τα λε καθαρά. Και δεν λε τίποτα συγκαλυμμένο. Νην είδαμε ότι είδα πάντα. Τώρα γνωρίζουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Και ου αν έχει ή να τη σε ερωτά. Και δεν χρειάζεται κανένα να σε ρωτάει τίποτα. Εν τούτο πιστεύουμε ότι από Θεού εξήλθες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι έχεις προέλθει από το Θεό. Να προσέξτε όμω εδώ, στίχο 31. Απεκρίθη αυτή ο Ιησούς, Του είπε λοιπόν ο Χριστό, ο Ιησούς. Άρτι πιστεύετε, τώρα πιστεύετε. Στίχο 32. Ιδού έρχεται η ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστο ει τα ίδια. Ήρθε η ώρα, τώρα πιστεύετε λέει. Άρχεται, αλλά έρχεται η ώρα. Και πράγματι πλησίασε να σκορπιστεί το καθένα από εκεί που ήρθε, στον τόπο του. Και εμέ μόνο να φύτε, και μένα να με αφήσετε μόνο μου. Και ού μόνο, ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Και δεν είμαι μόνο, γιατί ο πατέρα είναι μαζί μου. Ταύτα λελάλικα ημίν, 33. Αυτά λε, σα τα είπα. Ή να ενεμεί η ειρήνη να έχετε, εμένα σκέφτεστε έχετε μέσα στη γαλήνη. Εν τον κόσμο θλίψει να έξετε. Έτσι, γιατί στον κόσμο θα έχετε στεναχώριε. Αλλά θα αρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Αλλά να έχετε θάρρο, λέει, γιατί νίκησα τον κόσμο. Αυτό είναι το ψεύτικο. Αφού λοιπόν ο Χριστό νίκησε και αυτόν τον κόσμο, εμεί τι λέμε, Ιησούς Χριστός νικά. Σαφέ. Σαφέ. Άνοιξα στην τύχη αυτό το εργαλείο τη αλήθεια που λέγεται Ευαγγέλιο αγαπητοί φίλοι, και διαβάσαμε λίγο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο το γράφω και κάποια στιγμή θα το πάρετε.